Πρόκειται για μια εκδήλωση για την ορατότητα της αόρατης αναπηρίας που στοχεύει στην ενημέρωση και ευρύ αποδοχή του αυτισμού και της νοητικής αναπηρίας, την οποία αγκάλιασαν εκατοντάδες πολίτες που βρέθηκαν στην καρδιά του Ηρακλείου. Το μήνυμα είναι της ορατότητας της αόρατης αναπηρίας. Εξού και αυτό εδώ το σηματάκι, το οποίο το έχει σχεδιάσει μια μαμά εικαστικός από τη Θεσσαλονίκη, που έχει παιδί στο φάσμα και έχει βρεθεί πολλές φορές στην αμήχανη θέση να την εξηγεί σε τρίτους για τη διαφορετικότητα του παιδιού της. Και αυτό θέλουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε. Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. Πρέπει να μάθουμε οι άνθρωποι να παρατηρούμε περισσότερο τους συνανθρώπους μας γύρω μας. Ό,τι διαφορετικότητα και να έχουν, να την κατανοούν. Την εκδήλωση άνοιξαν οι Μπαταλά Κρέτα, δίνοντας παλμό και ρυθμό με τα κρουστά τους, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. Η μία δράση είναι η ομάδα ίδια, το χαιρότισμα, η οποία ξεκίνησε, παρότι ζυμώνεται χρόνια τώρα, ξεκίνησε αυτά τα Χριστούγεννα μέσα στη νύχτα, γιατί δεν είχαμε το χρόνο να τη δημιουργήσουμε. Απλά πήραμε την απόφαση με το που πήγαν τα παιδιά για ύπνο και τη δημοσιεύσαμε. Από εκεί και πέρα πολύ γρήγορα άρχισε αυτό να μεγαλώνει, να ανοίγεται. Από ό,τι φαίνεται ο κόσμος περίμενε κάτι τέτοιο να δημιουργηθεί. Σειρά σου είναι ο τίτλος της καμπάνιας που πραγματοποιείται από θελοντές πολίτες για πολίτες και οργανώνεται σε 30 πόλεις της χώρας μας. Θέλουμε να το αγκαλιάσει ο κόσμος, να μην μένουμε στη θεωρία, να προχωρήσουμε λίγο στην πράξη. Η αγκαλιά είναι πράξη, η αγάπη είναι πράξη. Θέλουμε εδώ πέρα να ενισχύσουμε τα παιδιά μας, να ενισχύσουμε την πόλη μας, να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες μας. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι οι φορείς θα προσπαθήσουν μαζί με τους γονείς να ακούσουν εμάς μέσα από τη φωνή μας τα παιδιά μας και να βελτιώσουμε την πόλη μας. Υπάρχουν παιδεία που μπορούμε να βελτιωθούμε, να ενισχύσουμε χώρους που θα παίζουν τα παιδιά μας, να πείσουμε ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, να υποδέχονται και αυτά τα παιδιά και να ξέρουν να τα υποδέχονται. Το μήνυμα είναι ότι είμαστε όλοι ίσοι. Ενώ είμαστε όλοι διαφορετικοί. Περιμένουμε την αποδοχή, τη συμπερίληψη των ανθρώπων μας στην κοινωνία και είναι και θεμελιώδη δικαιώματά μας. Πρωταγωνιστές ήταν τα παιδιά με την πρέσβυρα της καμπάνιας, Αγγελική Μπαλτατζή, να στέλνει τα δικά της μηνύματα. Θέλουμε πρώτα και κύρια ενημέρωση. Τι είναι ο αυτισμός? Είναι μια συμπεριφορική αναπηρία και όχι μια ασθένεια, μια νευροαναπτυξιακή διαφορετικότητα. Από εκεί και πέρα θέλουμε να το κατανοήσει ο κόσμος, θέλουμε να το αποδεχτεί ο κόσμος. Η νεοσύστατη ομάδα γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό, Χαιρότισμ, εγκαινίασε την πρώτη δημόσια παρουσία της με τη διαδραστική καμπάνια και σήμα τον ανεμόμυλο της καρδιάς μας. Στόχοι της ομάδας είναι η ενημέρωση, κατανόηση και αποδοχή του αυτισμού, η ένταξη των αυτιστικών ανθρώπων στο ευρύτερο κοινωνικό φάσμα και όχι μόνο. Σε μια έρευνα του 2020 στην ηλικιακή ομάδα 2-17 χρονών, η Κρήτη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτισμού. Και αν θέλετε ένα γενικό νούμερο, περίπου 1,5 παιδί γεννιέται με αυτισμό στα 100 παιδιά. Μιλάμε για ένα μεγάλο ποσοστό, δεν είμαστε τόσο μειονότητα όσο νομίζει ο κόσμος.